Λίγο καιρό πριν έκανα ένα μικρό Q&A στο Instagram και ως συνήθως ξεκινήσατε να μου κάνετε ερωτήσεις για ψυχολογία και τις σπουδές μου στον τομέα κλπ. Μία λοιπόν από τις ερωτήσεις που κάνατε είναι ποια είναι η νούμερο ένα συμβουλή ψυχολογίας που θα έδινα σε όλο τον κόσμο. Και δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ ούτε ένα δευτερόλεπτο. Η νούμερο ένα συμβουλή που θα έδινα σε όλο τον κόσμο είναι να κρατάτε ημερολόγιο. Το λεγόμενο journaling. Όχι ημερολόγιο τύπου σήμερα έκανα αυτό. Πήγα, έφαγα ένα παγωτό, μετά πήγα μια τουαλέτα και μετά, ξέρω εγώ, ήταν η ώρα για μεσημεριανό. Και δεν είναι η νούμερο ένα συμβουλή που θα έδινα στον κόσμο. Είναι η νούμερο ένα συμβουλή που δίνω στον κόσμο. Έχω πρίξει όλο τον κόσμο, αλήθεια. Έχω πρίξει την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους γνωστούς μου, κάθε άκυρο στο δρόμο που είναι πρόθυμος να ακούσει. Το επόμενο βήμα είναι να αρχίσω να πηγαίνω πόρτα-πόρτα και να χτυπάω και να λέω: συγγνώμη, έχετε ένα λεπτό να μιλήσουμε για τον Lord and Savior. Τετραδιάκι. Ο κόσμος πλέον γύρω μου ξέρει ότι είναι μια ερώτηση που δεν πρέπει να μου κάνουν, γιατί ξεκινάει μια θύελα η οποία δεν σταματάει. Κανείς δεν ξέρει πότε θα σταματήσει. Άπαξ και ξεκινήσω να μιλάω για αυτό το θέμα. Και τώρα που μπήκα στο Instagram και είδα μηνύματα να μου ζητάτε να εξηγήσω λίγο παραπάνω τι εννοώ, τι είναι το journaling, πώς το κάνει ο κόσμος κλπ. Αν θέλω να κάνω ένα βίντεο εξηγώντας αυτό το πράγμα, αν θέλω, λέει, περίμενα αυτή τη στιγμή όλη μου τη ζωή. Πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, να κάνουμε τα κλασικά, να κάνουμε το κλασικό disclaimer ότι αυτά τα βίντεο που κάνω που έχουν θεματική ψυχολογία, I guess, self-help, ονόμασέ το όπως θες, δεν είμαι ψυχολόγος, σπουδάζω ψυχολογία, είμαι enthusiast ψυχολογίας, δεν έχω σκοπό να γίνω ψυχολόγος στο άμεσο μέλλον, απλά μου αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η φάση, σε σημείο που πήγα και τώρα παίρνω πτυχίο. Αυτά. Δεν είναι αντικατάσταση ψυχοθεραπείας, είναι απλά μια προσπάθεια να κάνουμε educate παραπάνω τον κόσμο για κάποιες τεχνικές, κάποια μικρά πράγματα που πιστεύω ότι θα έπρεπε όλοι κάπως να ξέρουμε, γιατί είναι λίγο ακριβή η ψυχοθεραπεία. Όπως πάντα, αν πω κάποια μπούρδα ή αν μπορείτε να προσθέσετε κάτι παραπάνω σε αυτό που λέω, αν είστε ειδικός κλπ. Κλπ. Εννοείται, πείτε το στα σχόλια. Διαβάζω τα περισσότερα σχόλια, οπότε θα το κάνω πιν. Ημερολόγιο λοιπόν. Δεν μου αρέσει να λέω ημερολόγιο, γιατί όταν λες ημερολόγιο, όλοι κατευθείαν φαντάζονται ένα πεντάχρονο κοριτσάκι να έχει τα πόδια της σταυρωμένα και να είναι ξαπλωμένη στην κοιλιά της και να γράφει: σήμερα έκανα αυτό, ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό. Το σημαντικό δεν είναι να γράφετε πράξη-πράξη τι έγινε μέσα στην ημέρα σας, αλλά πιο πολύ να γράφετε τα συναισθήματα που προκύπτουν μέσα στην ημέρα, ή διάφορες καταστάσεις, ή τέλος πάντων. Είναι σαν να κάνεις vent σε έναν φίλο. Ο λόγος για τον οποίο είμαι τόσο παθιασμένη με το θέμα είναι γιατί εγώ προσωπικά, που ήμουνα σε ένα πάρα πολύ dark place λίγα χρόνια πριν, είδα τη μεγαλύτερη πρόοδο στη ζωή μου όταν άρχισα να το κάνω συστηματικά. Το έκανα κάπως από, όχι πάντα, I guess, από τα 20s μου, από τα 19 μου, κάπως έγραφα σημειώσεις ή έγραφα για τα συναισθήματά μου κλπ. Οπότε το έκανα χωρίς να το συνειδητοποιώ για ένα χρονικό διάστημα, αλλά όταν άρχισα να καταλαβαίνω τι κάνω και να το κάνω συστηματικά και να το έχω σαν ένα εργαλείο, ας πούμε, για να διαχειρίζομαι καταστάσεις και συναισθήματα, πραγματικά φοβερή πρόοδος. Αλήθεια. Δόξα τω Θεώ που υπάρχει αυτό το πράγμα. Είμαι τόσο χαρούμενη που λειτουργεί. Τώρα, σίγουρα πιστεύω ότι εμένα με βοήθησαν και 5-6 πράγματα που ξέρω για την ψυχολογία, 5-6 πράγματα που μπορώ, ξέρεις, να συνδέσω, να δω κάποια patterns κλπ. Σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο. Αλλά υπάρχουν υπερβολικά πολλοί άνθρωποι που λένε ότι βοηθάει σε όλους αυτή η τεχνική. Υπάρχουν πάρα πολλά studies που δείχνουν ότι βοηθάει. Δηλαδή, νιώθω ότι για το journaling γίνεται ο ίδιος χαμός που γινόταν πριν από λίγα χρόνια για τη yoga. Πολλοί μου γράψατε στο τελευταίο βίντεο της ψυχολογίας ότι σας βοήθησε πάρα πολύ άσκηση με το κυκλάκι. Και αυτό είναι γιατί βγάλατε τα συναισθήματά σας από το κεφάλι σας και τα γράψατε σε ένα χαρτί. Αυτό α, σταματάει λίγο τη σκέψη σου και σου δίνει χρόνο να επεξεργαστείς αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων. Βάζει μια απόσταση ανάμεσα σε σένα και το συναίσθημα και σου δίνει την ευκαιρία να το κοιτάξεις λίγο πιο αντικειμενικά. Είμαι σίγουρη πως σχεδόν όλοι σας σε κάποια φάση της ζωής σας έχετε νιώσει αυτό το συναίσθημα του να κάνετε rant σε έναν φίλο για μια κατάσταση και την ώρα που μιλάτε να βρίσκετε λύσεις ή να σκέφτεστε καινούργια πράγματα ή να έχετε κάποιες, ξέρεις, να κάνουν fire κάποιες καινούργιες σκέψεις στο μυαλό σας για την κατάσταση και μετά θα νιώθετε κάπως καλύτερα. Το journaling είναι rant σε φίλο
on steroids. Γιατί ξέρεις ότι υπάρχει μηδενική πιθανότητα να σε κρίνει, να γίνει το οτιδήποτε, να γίνει κάποια παρεξήγηση. Οπότε βγάζεις τα ομά σου συναισθήματα, 100% ομά συναισθήματα, και είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου την ώρα που γράφεις. Και αυτό είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την ψυχολογία. Επίσης, μια μεγάλη αλλαγή που θα δείτε άμα αρχίσετε να το κάνετε τακτικά και να ραντάρετε έτσι, ας πούμε, σε σελίδες ή να επεξεργάσετε τα συναισθήματά σας, είναι ότι θα δείτε ότι αλλάζουν πάρα πολύ οι φιλίες σας και οι κύκλοι σας. Γιατί, μία ανακάλυψη που έκανα εγώ κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, είναι ότι πολλοί από εμάς πέφτουμε σε αυτή την παγίδα του να έχουμε φίλους με τους οποίους ουσιαστικά μας ενώνει μόνο η μιζέρια μας. Είναι αυτό που λέμε misery loves company. Και πολύ συχνά νομίζεις ότι κάποιος είναι φίλος σου, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχετε κάτι ουσιώδες που να σας ενώνει, δεν υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα, δεν υπάρχουν. Απλά σας ενώνει το πώς γκρινιάζετε για τη ζωή, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο trap, γιατί παίρνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τη ζωή σου ουσιαστικά, αλλά πολύ ύπουλα. Όταν θα αρχίσεις να επεξεργάσεις αυτά τα συναισθήματα σε ένα τετράδιο, όπως ας πούμε γίνεται και όταν ξεκινάς να πηγαίνεις σε ψυχολόγο, αρχίζεις και δεν είσαι ικανοποιημένος με αυτές τις φιλίες, θες λίγο κάτι παραπάνω. Και μετά βλέπεις ότι δεν μπορείς να έχεις κάτι παραπάνω, γιατί όλη η φιλία είναι βασισμένη πάνω σε αυτή τη μιζέρια. Ωραία. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γκρινιάζουμε στους φίλους μας, δεν λέω ότι σε κάποια φάση δεν θα κάτσετε να πείτε για 5-6 πράγματα που δεν είναι θετικά. Προφανώς, είναι φυσιολογικό. Απλά υπάρχει διαφορά στο το κάνουμε μία στο τόσο, ξέρω εγώ, ή το κάνουμε δικαιολογημένο όταν υπάρχει λόγος να γίνει. Και μετά το κάθε φορά που βρισκόμαστε, απλά λέμε τι πήγε στραβά αυτή την εβδομάδα. Αυτό και δεν σου κάνει έναν πολύ ωραίο κοινωνικό κύκλο και σε κρατάει σε αυτό το vibe και σε αυτό το mood μόνιμα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πάνε λάθος εκεί πέρα. Και για ποιο λόγο να έχεις τέτοιες φιλίες, για ποιο λόγο να κρατάς τέτοιες φιλίες, ενώ υπάρχουν τόσα πράγματα να συζητήσει κανείς στον κόσμο, υπάρχουν τόσα πράγματα να δει κανείς στον κόσμο, να μιλήσει για πράγματα. Δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι λέω, καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να σου εξηγήσω. Ένας από τους λόγους που πάρα πολλοί άνθρωποι λένε όχι στο να γράφουν σε ένα τετράδιο ή να κρατάνε ημερολόγιο, είναι γιατί λένε ότι δεν θέλω, γιατί μετά τα διαβάζω και κριντζάρω, ξέρω εγώ, και αλλάζω τη γνώμη μου συνέχεια και μπλα 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 μπλα. Για αρχή, πρώτα πρέπει να εξετάσετε γιατί κριντζάρετε με εσάς να εκφράζετε συναίσθημα. Υπάρχει πιθανότητα να καταπιέζετε τα συναισθήματά σας, να μην είστε άνετοι με το να εκφράζετε συναισθήματα κλπ. Και αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να δουλέψετε ξεχωριστά. Αλλά εγώ το είχα αυτό, ας πούμε, πάρα πολύ. Και πέθανα μέσα μου, ρε, κάθε φορά που έβρισκα κάποια κομμάτια ημερολογίου, κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ δεν έχω και ένα τετράδιο, ας πούμε. Εγώ απλά πλέον το έχω ανάγκη τόσο πολύ και το χρησιμοποιώ τόσο πολύ σαν tool για την ψυχολογία μου. Που απλά γράφω σε ό,τι τετραδιάκι βρίσκω. Οπότε τακτικά βρίσκω απλά, ξέρω εγώ, μία μέρα από το 2018, ξέρω εγώ, και πεθαίνω μέσα μου. Μάλλον πέθαινα, γιατί έχω βάλει αυτό τον κανόνα του να αλφα, δεν διαβάζω ποτέ αυτά που γράφω. Ποτέ. Προσπαθώ τέλος πάντων, εκτός και αν γίνει κατά λάθος ή κάτι τέτοιο και δεν ξέρω τι διαβάζω. Αλλά πλέον έχω βάλει κανόνα με τον εαυτό μου να μην κοιτάω πίσω σε αυτά που γράφω. Αυτό που γράφω είναι για τη στιγμή μόνο, τη στιγμή που το γράφω, που σε επεξεργάζει, σαν να σκέφτομαι, ρε παιδί μου. Και μετά, άμα προκύψει, που συνήθως προκύπτουν πράγματα μέσα από μία μέρα, ας πούμε, που καθόμουν και έγραφα, και θέλω να θυμάμαι αυτό το πράγμα, είναι ένα μάθημα το οποίο προέκυψε. Ωραία. Το γράφω σε μία σημείωση, σε ένα post-it, σε μία-δύο προτάσεις. Το γενικό μάθημα που πήρα από αυτή την κατάσταση, το γενικό μάθημα που πήρα από αυτό το session του journaling. Ωραία. Και το βάζω σε ένα post-it, το βάζω σε ένα άλλο τετράδιο που χρησιμοποιώ καθημερινά ή κάποιο planner και όλα τέλεια και δεν χρειάζεται να διαβάσω με λεπτομέρεια όλα τα συναισθήματα που είχα εκείνη τη μέρα. Επίσης, αν το κάνετε συστηματικά, θα δείτε ότι θα αντικαταστήσει κάποια άλλα coping mechanism που έχετε. Άλλο βίντεο εντελώς αυτό, διαφορετικό, αλλά ας πούμε εγώ είχα πολύ μη υγιείς συνήθειες οι οποίες με βοηθούσαν, με βοηθούσαν να προσπεράσω κάποια δυνατά συναισθήματα με τα οποία δεν ήμουν έτοιμη να, ξέρω, να κάτσω να τα κοιτάξω, να τα νιώσω. Κάθε φορά που κάτι μικρό θα με έκανε trigger, θα είχα συγκεκριμένες συμπεριφορές και δεν το είχα καταλάβει ακριβώς μέχρι ένα σημείο. Αλλά όταν ξεκίνησα να γράφω και να δίνω στον εαυτό μου χώρο να νιώθω τα συναισθήματά μου, να δίνω στον εαυτό μου χώρο να τα σκέφτομαι και να τα επεξεργάζομαι, είδα ότι πλέον τα παλιά μου
coping mechanisms σταμάτησαν να λειτουργούν. Δηλαδή τα πράγματα που με βοηθούσαν παλιά σταμάτησαν να με βοηθάνε. Και απλά, ξέρω εγώ, έκανα την ίδια συμπεριφορά και μου σε φάση, okay, δεν άλλαξε κάτι, δεν ένιωσα καλύτερα. Ενώ τα καινούργια habits που χτίζεις βοηθάνε. Και το journaling είναι ένα πολύ καλό habit να βάλεις στη θέση των κακών habit. Αυτό το βίντεο είναι λίγο ό,τι να είναι, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το θέμα και έχω πάρα πολλές σκέψεις στο μυαλό μου ταυτόχρονα, οπότε προσπαθώ να τις βάλω και να εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ, χωρίς να ξεκινάω ενθουσιασμένα rants που κρατάνε 25 λεπτά. Για μένα, ας πούμε, το να γράφω μου δίνει χώρο και σταματάει λίγο τη σκέψη μου. Αντί η σκέψη μου να πηγαίνει σαν roller coaster σε 15 διαφορετικές κατευθύνσεις, ας πούμε, όταν γράφω είναι σαν να οδηγώ εγώ ένα τρένο εκεί που θέλω να πάει. Καθοδηγώ τη σκέψη μου ακριβώς εκεί που θέλω να πάει και επειδή γράφω, αναγκαστικά σκέφτομαι λίγο πιο αργά. Και φτάνουμε στη δεύτερη μεγάλη απορία του κόσμου, αφού καλύψαμε τι είναι το journaling και γιατί βοηθάει το journaling, φτάνουμε στο σημείο του τι να γράψω. Γιατί πάρα πολλοί επίσης άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα, το OK, θα κάτσω να το κάνω. Και μετά κάθισε και κοιτάς το λευκό χαρτί έτσι για 15 λεπτά. Η πιο απλή και αυτονόητη απάντηση, I guess, θα ήταν το γιατί θέλεις να το κάνεις. Γιατί θέλεις να κάνεις το journaling. Γιατί είσαι σε αυτό το βίντεο και βλέπεις αυτό το βίντεο in the first place. Και συνήθως η απάντηση κρύβεται εκεί. Στο γιατί θες να το γράψεις, εκεί θα βρεις το τι πρέπει να γράψεις. Για μένα, ας πούμε, ένα μεγάλο πράγμα που προέκυψε από όλο αυτό το θέμα με το journaling είναι ότι παρατήρησα ότι στη ζωή μου υπήρχαν τακτικά εμφανιζόντουσαν, ξέρω εγώ, 2-3 άνθρωποι οι οποίοι μου προκαλούσαν αντιπάθεια χωρίς κανέναν λόγο, δηλαδή χωρίς να μου έχουν κάνει κάτι, χωρίς να έχω κάποιο προσωπικό λόγο να έχω αντιπάθεια μικρό εγκεφαλικό εκεί πέρα. Χωρίς να έχω κανέναν λόγο να έχω αντιπάθεια για αυτούς τους ανθρώπους, για κάποιο λόγο εγώ την είχα. Και όταν άρχισα να κάνω journaling και να γράφω και να εξερευνώ γιατί, ας πούμε, αντιπαθώ αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μου φαίνεται ότι είναι αντιπαθητικοί άνθρωποι, συνειδητοποίησα ότι όλα τα πράγματα που αντιπαθούσα υποτίθεται σε αυτούς ήταν πράγματα που θεωρούσα ότι εγώ έχω, αλλά δεν μ' άρεσαν αυτά τα στοιχεία του εαυτού μου, οπότε τα καταπίεζα. Και ακριβώς επειδή έβλεπα αυτά τα στοιχεία σε αυτούς τους ανθρώπους, μου θύμιζε συνέχεια ότι τα έχω κι εγώ και μου έβγαζε μια αντιπάθεια αυτό το πράγμα, μου έβγαζε μια αρνητικότητα, δεν ήθελα να το βλέπω. Και όταν ανακάλυψα ότι το κάνω αυτό, και όταν ανακάλυψα αυτά τα στοιχεία του εαυτού μου, έκανα άλλη ολόκληρη δουλειά στο να αποδεχτώ αυτά τα στοιχεία του εαυτού μου και να αποδεχτώ αυτά τα στοιχεία και στους άλλους και να καταλάβω ότι ειδικά αφού μοιάζουμε και έχουμε αυτά τα κοινά στοιχεία, εκεί και αν δεν θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να τους αντιπαθώ και θα έπρεπε να δείξω παραπάνω κατανόηση. Ή ας πούμε ανακάλυψα ότι πολλές φορές, γενικά μέχρι νομίζω τα 24 μου, ήμουν ένας πάρα πολύ θυμωμένος άνθρωπος. Όχι aggressive, κάτι τέτοιο, απλά όντως με οδηγούσε για πολλά χρόνια ο θυμός και ίσως είχα πολύ έντονη ανασφάλεια, οπότε επειδή ήμουν ανασφαλής, περίμενα και πίστευα ότι όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι, ξέρω εγώ, είμαι κατώτερη ή οτιδήποτε. Και επειδή πίστευα ότι πιστεύουν ότι είναι κατώτερη, εγώ θα ήμουν aggressive in advance, κατάλαβες. Δηλαδή, εγώ θα ήμουν βασικά καλά, εντάξει τώρα. Δεν ξέρω αν το εξηγώ καλά, αλλά πιστεύω αρκετοί θα ταυτιστείτε με αυτό. Και αυτό, ας πούμε, είναι ένα άλλο πράγμα που βγήκε μέσα από το journaling και ανακάλυψα. Γιατί το έχω αυτό, ας πούμε, γιατί με κάνει να νιώθω έτσι, πώς θα ένιωθα λίγο καλύτερα, πώς μπορώ να, ξέρεις, να φτιάξω αυτή την κατάσταση μέσα μου. Αν ακόμα δεν σου έρχεται κάτι στο μυαλό από το οποίο μπορείς να ξεκινήσεις, για να σας κάνω τη ζωή λίγο πιο εύκολη, έφτιαξα μια μεγάλη λίστα με κάποιες από τις ερωτήσεις που μπορεί να ξεκινήσουν αυτή την κουβέντα με τον εαυτό σου. Εγώ θα πρότεινα να παίρνετε μία ερώτηση την ημέρα, γιατί θα ανακαλύψετε ότι αν όντως είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας και απλά let it go, μπορείτε να γράψετε 2-3 σελίδες τύπου για την κάθε ερώτηση. Καλά να περάσετε, προκύπτουν πολλά πράγματα από αυτές τις ερωτήσεις. Καλό πράγμα γενικά, μου αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις. You're welcome. Πάμε λοιπόν τώρα να δώσουμε λίγα tips για να λύσεις ένα πρόβλημα με το journaling. Πώς δηλαδή πρέπει να το πλησιάσεις, πώς να καθοδηγήσεις τη σκέψη σου για να λύσεις όντως το πρόβλημα, αντί να κάθεις απλά να γκρινιάζεις σε ένα χαρτί. Για αρχή γράψε το πρόβλημα. Ωραία, βγάλε το απλά από μέσα σου. Και μετά θέλω να κάτσεις και να το δεις και να
το σκεφτείς αντικειμενικά. Δηλαδή, να σκεφτείς την κατάσταση αντικειμενικά. Αυτό που έγραψες μόλις τώρα, αυτό που περιέγραψες, τα συναισθήματα που σου βγήκανε, δες τα λίγο σαν τρίτος. Και μετά θέλω να κάνεις τον εαυτό σου μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση να υπερβάλλω κάπου? Υπάρχει περίπτωση κάπου τα συναισθήματά μου να πήραν the best of me, ρε παιδί μου, και να υπάρχει μια υπερβολή ή να έχω κάπου άδικο? Υπάρχει κάποια κατάσταση την οποία θα μπορούσα εγώ να τη χειριστώ καλύτερα? Πώς αλλιώς θα μπορούσε κάποιος να δει τη συγκεκριμένη κατάσταση? Ποιες άλλες οπτικές γωνίες υπάρχουν? Ο λόγος γι' αυτό είναι γιατί εκεί θα αρχίσεις να ανακαλύπτεις όλες τις στιγμές που πάνω στο συναίσθημά σου μπορεί να ήσουν λίγο υπερβολικός ή μπορεί να μην πήρες τη σωστή απόφαση ή να μην έκανες τη σωστή σκέψη. Και αυτό είναι completely fine, το κάνουμε όλοι, είναι ανθρώπινο, δεν υπάρχει τίποτα λάθος αυτό. Και δεν λέω να σκέφτεστε ότι μπορεί να μην έχετε δίκιο σε κάθε κατάσταση επειδή μπορεί να μην έχετε δίκιο σε κάθε κατάσταση. Δηλαδή δεν θέλω από αυτό το βίντεο μετά να ξεκινήσετε να σκέφτεστε ότι όλοι οι υπόλοιποι πάντα έχουν δίκιο και εσείς φέρεστε πάντα σαν τους βλάκες της κατάστασης. Όχι, προφανώς άνθρωποι που έχουν άδικο υπάρχουν εκεί έξω, πολύ συχνά κιόλας. Απλά άμα κάνεις αυτή την άσκηση και άμα κάνεις αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό σου, θα ξέρεις τουλάχιστον εσύ μέσα σου ότι α, έκανες ό,τι καλύτερο μπορούσες και ανέλυσες την κατάσταση και εσύ εμφανίστηκες σε αυτή την κατάσταση ως η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου ή τέλος πάντων η πιο συνειδητοποιημένη εκδοχή του εαυτού σου, η οποία δεν αντιδρούσε, απαντούσε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άπαξ και εσύ έχεις κάνει ό,τι καλύτερο μπορείς και εσύ έχεις δείξει όση κατανόηση γίνεται και ξέρεις, έχεις κοιτάξει και τις δικές σου πράξεις. Από εκεί και πέρα το αφήνεις πάνω στον άλλον και είναι δουλειά του άλλου να κάνει το ίδιο στη συγκεκριμένη κατάσταση, να κάνει την ίδια προσπάθεια. Προσοχή αν βλέπεις στον εαυτό σου μία τάση να περιμένει να αλλάξει η κατάσταση ή να έρθει κάποιος να σε σώσει. Επίσης το έχουν πάρα πολύ αυτό ενήλικες και η αλήθεια είναι πως δεν θα έρθει κανείς να σε σώσει, είναι στα χέρια σου όλο αυτό. Και η κατάσταση, ναι, μπορεί να αλλάξει, μπορεί να μην αλλάξει ποτέ, αλλά αν είναι να αλλάξει, δεν ξέρεις καν πώς θα αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο. Δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι και να το περιμένεις αυτό. Πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, πάρε τα συναισθήματά σου στα χέρια σου, πάρε ευθύνη για τα συναισθήματά σου και την ψυχική σου κατάσταση ή τουλάχιστον για όλα τα πράγματα τα οποία είναι στον έλεγχό σου. Για τα πράγματα τα οποία είναι εκτός ελέγχου σου, θα έλεγα αν όχι να σταματήσεις, γιατί προφανώς είναι πιο εύκολο να το πεις από ότι να το κάνεις, θα έλεγα να προσπαθήσεις να μειώσεις το άγχος σου για αυτά τα πράγματα. Πώς να το κάνεις αυτό, άλλο εντελώς βίντεο, άλλο θέμα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές, υπάρχουν διάφοροι τρόποι τέλος πάντων, θα μιλήσουμε γι' αυτό σε κάποια άλλη φάση. Και τέλος, για να αλλάξεις την κατάσταση και να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου, πάλι δες το πρόβλημα και την ώρα που το γράφεις, την ώρα που το σκέφτεσαι, ψάξε για τα δύναμα σημεία του προβλήματος. Ψάξε τα σημεία στα οποία έχεις τη δυνατότητα να παίξεις κάποιο ρόλο που μπορείς να αλλάξεις την κατάσταση. Για άλλη μια φορά θα υπενθυμίσω ότι για να δουλέψει όλο αυτό πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Brutally honest με τον εαυτό σου. Γιατί αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα και απλά κάνεις κύκλους, ας πούμε, σε όλο αυτό το θέμα. Θα κλείσω με αυτό το βίντεο γιατί νιώθω ότι ήδη έχω κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο rant. Δεν ξέρω πόση ώρα θα βγει αυτό το βίντεο, θα προσπαθήσω να το μοντάρω, να το κάνω ανθρώπινο, αλλά θα κλείσω πάλι να σας πω ότι από προσωπική εμπειρία ξέρω πόσο δύσκολο είναι να είσαι brutally honest με τον εαυτό σου, που γενικά θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ συζητήσιμος άνθρωπος, είμαι πάρα πολύ πρόθυμη να ακούσω και τις άλλες πλευρές και γενικά κάνω πάρα πολύ ψυχανάλυση στον εαυτό μου και μόνη μου και με άλλους ανθρώπους, είμαι πάρα πολύ ανοιχτή στην πιθανότητα να έχω άδικο, ωραία. Αλλά, ακόμα και εγώ, σε κάποιες καταστάσεις, απλά δεν θέλω τόσο πολύ να δω ότι έχω άδικο, γιατί, ας πούμε, πηγάζει από κάποια παιδική ανασφάλεια, από κάποια παιδική πληγή που μου είναι ακόμα πονάει πάρα πολύ να την αντιμετωπίσω ή, ας πούμε, να παραδεχτώ ότι, ναι, okay, εδώ μπορεί να έχουν δίκιο. Μου έχει τύχει να υπάρχουν καταστάσεις που ήμουνα full τυφλή, full όχι, ούτε καν εγώ δεν έχω, ξέρω, άδικο και τέτοια. Και απλά υπήρχε μια μικρή σκέψη, ρε, ότι μπορεί, ας πούμε, και εγώ την έκανα στην άκρη. Και μου πήρε, ας πούμε, 3 μήνες, γιατί εμφανιζόταν συνέχεια αυτή η σκέψη. Στον 3ο μήνα απλά κουράστηκα τόσο πολύ που ήμουν σε βάση, ωραία, εντάξει, έστω ότι εγώ έχω άδικο. Και άρχισα να γράφω πάνω σε αυτό και ανακάλυψα ότι με βγάζει απόλυτο νόημα.
το ότι εγώ έχω άδικο εδώ πέρα. Όντως εγώ διαχειρίστηκα την κατάσταση λάθος. Όντως θα μπορούσα να χειριστώ την κατάσταση καλύτερα. Αν αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι έχουν δίκιο ή αν αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι, ας πούμε, ήταν οι τέλειοι και τέτοια. Όχι. Αλλά εγώ κοιτάω τη δική μου πλευρά και εγώ κοιτάω τη δική μου συνεισφορά σε αυτή την κατάσταση. Το τι κάνουν οι άλλοι είναι δικό τους πρόβλημα και δικό τους, δική τους απόφαση. Εγώ θέλω να είμαι καλά με τον εαυτό μου και να βελτιώνω τον εαυτό μου έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα προκύψει μια τέτοια κατάσταση θα είμαι σε φάση «Χα, okay», και θα την πλησιάσω λίγο καλύτερα. Οπότε μετά αφού ανακάλυψα ότι ας πούμε σε αυτή την κατάσταση είχα άδικο, άρχισα να την αναλύω βήμα-βήμα και να αναλύω γιατί φέρθηκα έτσι και γιατί ας πούμε μου βγήκαν αυτές οι αντιδράσεις, ποια είναι τα triggers μου, σε ποιες περιπτώσεις ας πούμε μπαίνω σε στάση άμυνας έτσι ώστε την επόμενη φορά που πάλι κάποιος θα πει ας πούμε κάτι παρόμοιο κλπ. Θα υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι έχω την τάση να παρεξηγώ και να αμήνομαι κατευθείαν αντί να καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν εννοούσε αυτό που είπε ας πούμε απαραίτητα με κακό τρόπο. Σας δίνω τώρα παραδείγματα. Θα κλείσω αυτό το βίντεο λέγοντας αλήθεια με το χέρι στην καρδιά, I will die on that hill. Η ψυχοθεραπεία είναι πάρα πολύ ακριβή, ναι, και άμα δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνεις ψυχοθεραπεία, το να πάρεις ένα τετράδιο και να γράφεις τα συναισθήματά σου εκεί πέρα ή να αναλύεις την ψυχολογία σου και το τι νιώθεις, οτιδήποτε, είναι δωρεάν ψυχοθεραπεία ουσιαστικά. So please, 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 δοκιμάστε το. Άμα δεν ξέρετε πώς να, τέλος πάντων, τι να κάνετε, δοκιμάστε τη λίστα από κάτω που θα έχω link στην περιγραφή και πείτε μου πώς σας φάνηκε ή πείτε μου αν κάνετε journaling. Γράψτε από κάτω στα σχόλια αν κάνετε journaling και γράφετε. Γράψτε για την εμπειρία σας έτσι ώστε άλλοι να δουν πώς σας βοήθησε, αν δεν σας βοήθησε, πώς και τι. Ας μοιραστούμε τις εμπειρίες μας όλο αυτό. Αυτά από μένα για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να μάθατε κάτι και ελπίζω να βοήθησε κάπως. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Thank you.